Ω συνδυασμό πρωτογενού αγροτική παραγωγή και τουρισμού ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι προωθούμενε μέσω του προγράμματο LEADER διδακτικέ αγροκτηνοτροφικέ φάρμε ή αγροκτήματα. Η λογική αυτή έχει υιοθετηθεί στην Ιταλία και δείχνει να λειτουργεί, με αποτέλεσμα να θεωρείται πιθανό να λειτουργήσει και στην Κρήτη. Μία νέα διάσταση στην αξιοποίηση του πρωτογενή τομέα των, των διδακτικών ε, πάρκων, όπου εκεί ο κάτοικος όπου εκεί τα σχολεία αλλά και ο επισκέπτη θα μπορεί να παίρνει όλη εκείνη την γνώση του βιωματικά του τρόπου παραγωγή των προϊόντων. Έχει ένα όφελο από όλη αυτή την ιστορία οικονομικό ο που θα μπει σε αυτό το πρόγραμμα και επιπλέον θα αναδείξουμε και τα είδη της χτινοτροφίας της Κρήτης και τις ομορφιές της υπέδρου το πρόγραμμα έχει ω στόχο την προώθηση τη αναλλακτική και συμπληρωματική δραστηριότητα στι κτηνοτροφικέ ορεινέ ζώνε τη Κρήτη μέσω τη δημιουργία διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων. Οι διδακτικέ φάρμε αυτέ, σύμφωνα με το Ιταλικό παράδειγμα, είναι αγροτικέ επιχειρήσει και αγροτουριστικέ δομέ, δομημένε ανάλογα και οργανωμένε έτσι ώστε να υποδέχονται επισκέπτε για εκπαιδευτικού λόγου και λόγου αναψυχή. Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω του νέου ΕΣΠΑ και εκεί εμπίπτει ο ρόλο των αναπτυξιακών οργανισμών. Θα αποτελέσουμε και το διεύλο επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, ώστε στη νέα προγραμματική περίοδο η οποία έρχεται να μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα εργαλεία, τα απαραίτητα, ώστε να μετεξελίξουμε λίγο την παραδοσιακή βόσκηση. Η λογική που διέπει το σχέδιο είναι να δημιουργηθούν διαδρομέ διάσπαρτε με αυτού του είδου τα αγροκτήματα, ώστε να αποκτήσουν και περιηγητικά χαρακτηριστικά. Οι τοπικοί φορεί φέρονται θετικά διακείμενοι και ζητούν να παίρνουν διαδρομέ και από τι περιοχέ του. Μία διαδρομή στην περιοχή του Κέντρου, όπου από ό,τι είδα είναι ελπεί οι διαδρομέ στο, στο όρο Κέντρο, η οποία ανακαλύψει τη διαδρομή της απαγωγής του Κράιμπερ, να καλύψει όλα τα χωριά, ιδιαίτερα τα καμένα χωριά. Το Δήμο μας είναι κατά βάση ο Αρινός αποτελείται 80% περίπου από αγρότες και χτινοτρόφους και έχουν ανάγκη τέτοιες πρωτοβουλίε. Εμεί εμείς σαν Δήμος θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια όπως μπορούμε και σε συνεργασία με τον ΑΚΟΜ και θα δούμε και στο μέλλον από πού πώς αλλιώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους χτινοτρόφους. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και προσέλκυσης των παραγωγών στο πρόγραμμα αυτό στο Γερακάρια Μαρίου διεξάγεται από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη βιωματικό εργαστήριο. Είναι πολύ οργανωμένο, το βιωματικό αυτό εργαστήριο που πραγματοποιείται σήμερα εδώ στο Γερακάρι. Α ελπίσουμε ότι θα ξεπεραστούν οι όποιε αγκυρώσει που στην προκειμένη περίπτωση ε, αναδεικνύονται σε κάθε τέτοιου είδου παρέμβαση από την νομοθεσία από τη Γραφειοκρατία. Μια συνεργασία των τεσσάρων αναπτυξιακών οργανισμών τη Κρήτη, του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη, του Ισψηλωρήτη ΑΕΟΤΑ, τη ΑΚΟΜ δηλαδή, τη Αναπτυξιακή Ηρακλείου και τη Αναπτυξιακή Λασιστίου, χρηματοδοτείται από το Λίντερ και έχει τη συμμετοχή κυρίω κτηνοτρόφων. Στο εργαστήριο ήταν προγραμματισμένο την Τρίτη να αναλυθούν τα ωφέλη από τον οικοτουρισμό και την Τετάρτη οι ιδιωματικέ εκπαιδευτικέ δραστηριότητε που θα μπορούσαν να προσφερθούν μέσω των διδακτικών αγροκτημάτων.